Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Λίλα Παπανδρέου και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από τις Αίρες TV. Σάλλος έχει προκληθεί στο Πασόκ μετά τη δήλωση που έκανε το πρωί του Σαββάτου ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάκης Βορύδης από το βήμα του 9ου τακτικού συνεδρίου του κόμματος. Η κρίση στην Ελλάδα έχει συγκεκριμένο όνομα και επώνυμο. Για την καταστροφή του τόπου ευθύνονται οι επιλογές του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, είπε και πρόσθεσε. Πρέπει να υπερασπιστούμε τις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του έθνους. Όλοι ξέρουν το παρελθόν του κύριου Βορύδη, όλοι ξέρουν το παρελθόν του Ανδρέα Παπανδρέου. Πιστεύω τα συμπεράσματα είναι ευνόητα και είναι σαφές ότι κανένας δεν μπορεί να διαγράψει τη μεγάλη προσφορά του Ανδρέα Παπανδρέου στη Δημοκρατική Παράταξη και στον χώρο και στην Ελλάδα γενικότερα. Όλοι γνωρίζουμε το παρελθόν του κύριου Βορύδη. Πρέπει να ντρέπεται για αυτές τις δηλώσεις που έχει κάνει για το μεγάλο ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης, τον Ανδρέα Παπανδρέου, και ίσως. Και ίσως πραγματοποίησε τέτοιες δηλώσεις για ψηφοφορικούς λόγους στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τις δηλώσεις του Μάκη Βορύδη σχολίασε από τις Αίρες και ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρος Καράογλου. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε σε μια δικοματική κυβέρνηση μαζί με το ΠΑΣΟΚ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε. Ούτε βέβαια πιστεύω, το είπα και χθες στην ομιλία μου στο συνέδριο, ότι η κυβέρνηση είναι κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Το κάθε κόμμα έχει την ιστορία του. Έχει τις ευθύνες του για τα λάθη που έχουν γίνει και για το ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και βεβαίως αυτό είναι κάτι που δεν παραγράφεται. Από εκεί πέρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να ενώσουμε δυνάμεις για να ξεπεράσουμε την κρίση. Γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να αναλύσω περαιτέρω τη δήλωση του φίλου μου του Μάκη του Βορύδη. Την αντίδρασή τους για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της υγείας αλλά και τις επιπτώσεις που έχει στην καθημερινότητα των ίδιων αλλά και των οικογενειών τους εξέφρασαν οι ευπαθείς ομάδες του νομού που πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του ΕΟΠΗ στις Αίρες. Άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις είπαν ένα μεγάλο όχι στα σφαγεία των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας, τις περικοπές των αναπηρικών συντάξεων και επιδομάτων και την κατάσταση που επικρατεί στον ΕΟΠΗ διεκδικώντας αξιοπρεπή διαβίωση. Η κατάσταση στον ΕΟΠΗ έτσι πως διαμορφώνεται είναι δραματική. 1,2 δις ευρώ είναι το έλλειμμα που φαίνεται να υπάρχει. Ξεκίνησε εκ νέου η συζήτηση για τη φορολόγηση των αναπηρικών επιδομάτων και των αναπηρικών συντάξεων και εκ νέου η συζήτηση για το αν θα γίνουν περικοπές. Ενώ στα ΚΕΠΟ πραγματικά γίνεται ένα σφαγείο. Συνάδελφοί μας με ποσοστά αναπηρίας πολύ μεγάλα, άνθρωποι με σκλήνηση κατά πλάκας, με καρκίνο, με κομμένα πόδια, κατεβαίνουν το ποσοστό της αναπηρίας κάτω από 67% για να πεταχτούν έξω από τις όποιες παροχές είχαν. Η κατάσταση θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, ακόμα περισσότερο. Την τρύπα στον ΕΟΠΗ πάλι τα άτομα με αναπηρία και ο άρρωστος κόσμος θα κληθεί να την πληρώσει. Ενώ η κατάσταση όπως διαμορφώνεται στα ασφαλιστικά ταμεία είναι δραματική, οι εργοδότες και το κράτος δεν δίνουν φράγκο, μόνο οι εργαζόμενοι πληρώνουν και αυτοί πλέον είναι άνεργοι και όλο και λιγότερα χρήματα εισέρχονται στα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχει κίνδυνος σε λίγο διάστημα να μην έχουν να μας δώσουν ούτε τα αναπηρικά επιδόματα και τις συντάξεις και να προβούν σε πολύ μεγαλύτερες περικοπές στο όνομα του ότι δεν θα πάρετε καθόλου ή θα πάρετε αυτά. Είναι η μέρα κινητοποίησης για όλα τα αναπηρικά σωματεία του νομού Σερών. Ο λόγος που ήρθαμε όλοι εδώ για να διαμαρτυρηθούμε είναι οι μεγάλες περικοπές που γίνονται στις συντάξεις και στα επιδόματα, καθώς και το σφαγείο των περίφημων ΚΕΠΑ, που είναι το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας. Θα ήθελα να τονίσω ότι ο δικός μας σύλλογος, δηλαδή ο Σύλλογος Καρκινοπαθών, έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Γιατί εμάς από το δεύτερο χρόνο κιόλας μας βγάζουν υγιείς, μας περνάνε με ένα ποσοστό 50% και στον τρίτο χρόνο μας πάνε στο 40%, που αυτό σημαίνει ότι κόβονται και οι αναπηρικές συντάξεις και τα αναπηρικά επιδόματα και ότι άλλες παροχές μπορεί να έχεις από το δίθεν κράτος. Στο πλευρό τους και οι οικογένειές τους που ζητούν από την πολιτεία να δώσει άμεσα λύσεις και να μπει ένα τέλος στον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία. Και εμείς εδώ να συμπαρασταθούμε, να φωνάξουμε, γιατί πλέον η αδικία έχει φτάσει στο προχώρητο. Μέχρι τώρα τόσα χρόνια το κράτος φρόντισε τα άτομα με ειδικές ανάγκες, η πρόνοια να τη δίνει σαν τον πατέρα που φρόντισε όλα τα παιδιά, χωρίς να οργανώνει τις δομές της κοινωνίας, και στην πρώτη στιγμή που φάνηκε η κρίση, φάνηκε η πολιτεία να οργάνωται, να υποστηρίξει και να στηρίξει αυτά τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι συνεχείς περικοπές από τα επιδόματα, οι συνεχείς περικοπές στα παρεχόμενα είδη, στην περίθαλψη και σε όλα αυτά, έχουν φτάσει σε ένα σημείο που είναι πλέον επικίνδυνο για την ίδια την υγεία και την ακυριότητα τη σωματική των αναπήρων.
Εξιδιαρρήξεις σε μία ημέρα διέπραξαν στην πόλη των Σερών δύο Βούλγαροι 41 ετών. Συγκεκριμένα τις πρωινές ώρες της Δευτέρας οι δράστες διέριξαν 6 σπίτια, όμως το μεσημέρι η τύχη τους εγκατέλειψε καθώς έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς που έκαναν περιπολία στην περιοχή και συνελήφθησαν. Συγκεκριμένα οι δράστες αφαίρεσαν από το διαμέρισμα 54χρονης χρυσαφικά αξίας 1.000 ευρώ περίπου, από το διαμέρισμα 61χρονου το χρηματικό ποσό των 11 ευρώ, από διαμέρισμα 57χρονης χρυσαφικά αξίας 600 ευρώ περίπου, από διαμέρισμα 58χρονης χρηματικό ποσό 50 ευρώ και ένα ρολόι αξίας 100 ευρώ. Στις σημεριανές ώρες από περιπολούντες αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Σερών διαπιστώθηκε ότι δύο άτομα αλλοδαποί, Βούλγαροι, ηλικίες 41 ετών και οι δύο, εξήρχονται από μία πολυκατοικία εδώ στις Σέρες. Οι κινήσεις τους θεωρήθηκαν ύποπτες και κινήθηκαν οι ασφαλίτες προς το μέρος τους προκειμένου να τους ελέγξουν. Τα άτομα αυτά, διαπιστώνοντας ότι θα υποστούν τον έλεγχο, κινήθηκαν να διαφύγουν, όμως έγκαιρα συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της ασφάλειας και από την επιτόπια έρευνα, σωματική έρευνα, διαπιστώθηκε να έχουν στην κατοχή τους χρυσαφικά. Τα άτομα αυτά προσήχθησαν στην υποδιεύθυνση ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι δράστες ομολόγησαν ακόμη 3 κλοπές στην πόλη των Σερών από τις 10 έως τις 17 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, στις 10 Ιουνίου αφαίρεσαν από το διαμέρισμα 53χρονης το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 3.000 ευρώ περίπου. Την ίδια ημέρα, από το διαμέρισμα 32χρονου, δύο ρολόγια αξίας 1.300 ευρώ περίπου και στις 17 Ιουνίου, από το διαμέρισμα 31χρονου, αφαίρεσαν χρυσαφικά αξίας 1.400 ευρώ. Από τις οικίες τις οποίες διέριξαν αφαιρούσαν χρήματα και χρυσαφικά και ο τρόπος εισόδου ήταν με την παραβίαση του ομφαλού. Σπάζαν δηλαδή την κλειδαριά, εισήρχονται εντός των οικιών και αφαιρούσαν τα αντικείμενα τα οποία αφαιρούσαν. Συνήθως χτυπούσαν πρωινές ώρες εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ενίκων την οποία διαπίστωναν χτυπώντας το κουδούνι ή την πόρτα. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, ενώ για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός αγνώστου συνεργού τους που δεν συνελήφθηκε αναζητείται. Κατασχέθηκαν τα αντικείμενα τα οποία αφαίρεσαν, επίσης το αυτοκίνητό τους το οποίο βρέθηκε πλησίον του τόπου της σύλληψης, όπου εντός του αυτοκίνητου βρέθηκαν και επιπλέον κλοπημαία και κατασχέθηκαν σύν των χρημάτων τα οποία βρέθηκαν πάνω τους και των χρυσαφικών, δύο κινητά τηλέφωνα τα οποία χρησιμοποιούσαν για τη συνεννόησή τους, διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία, κατσαβίδια, αυτοσχέδια, αντικλείδια, ειδικά το ένα κατσαβίδι ήταν τόσο μεγάλο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για πρόκληση κάποιες βαρύτερες εγκληματικής πράξης, ένα σουγιάς και ένα ζευγάρι γάντια. Την ίδια ημέρα συνελήφθηκε μία γυναίκα που ζήτησε άδεια από την αστυνομική διεύθυνση Σερών για τη διενέργεια εράνου στην πόλη με πλαστά δικαιολογητικά. Είχαμε χθες ένα περίεργο περιστατικό το οποίο μου προκάλεσε εμένα εντύπωση και συγκεκριμένα συνέβη το εξής. Χθες το μεσημέρι έξω από το γραφείο με εμφανίστηκε μία κυρία Ελληνίδα η οποία ζήτησε από τον υπασπιστή μου άδεια προκειμένου να της χορηγηθεί από μένα έγκριση για τη διενέργεια εράνου. Έτυχε μαζί με τον υπασπιστή να είναι και ένας εκ των υποδιευθυντών μου ο οποίος έχει υπηρετήσει επί χρόνια πολλά στην υποδιεύθυνση ασφαλείας και ζητώντας τα έγγραφά της για να δει αν νομιμοποιεί το να κάνει αυτό διαπίστωσε ότι κάποια από τα έγγραφα αυτά ήταν πλαστά. Οδηγήθηκε στην ασφάλεια και κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι η κυρία αυτή μαζί με μια άλλη συνεργάτη της Ελληνίδα είχαν πλαστογραφήσει κάποια έγγραφα και με το πρόσχημα εράνου υπέρ μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας με το όνομα Μέριμνα Αναπήρων η Γαλήνη διενεργούσε έρανο. Από έρευνα που έγινε σωματική βρέθηκε επάνω της ένα μπλοκ αποδείξεων στο οποίο φαινόταν
ότι είχε εισπράξει αρκετά χρήματα σχεδόν από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ο αστυνομικός διευθυντής εφιστά την προσοχή των πολιτών σε ανάλογες περιπτώσεις. Θα ήθελα και όταν έχουμε τέτοια άτομα τα οποία με το πρόσχημα του Εράνου υπέρ κάποιον, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό, έστω και αν είναι νόμιμο, εγώ θα ήθελα να μας πάρουν ένα τηλέφωνο στο 100, να μεταβεί εκεί αστυνομικός να ελέγξει την νομιμότητα αυτή. Και να ξέρετε ότι στις περισσότερες, σχεδόν όλες τις περιπτώσεις, σχεδόν όλες, είναι παράνομες αυτοί οι Εράνοι, είναι παράνομοι. Δηλαδή, το Υπουργείο Οικονομικών δίνει άδεια για τη διεξαγωγή Εράνων σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις. Τέλος, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης ένας Αρμένιος 71 ετών που βρισκόταν παράνομα στη χώρα, ενώ εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία. Είχαμε άλλη μία επιτυχία από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας και συγκεκριμένα σε ένα χωριό εδώ στις Σέρες, προς την περιοχή των Κερδιλίων, κοντά το χωριό, συνελήφθη ένα άτομο, διότι αλλοδαπό, Αρμένιος στην καταγωγή, υπήκοος πρώην Σοβιετικής Ένωσης, το οποίο στερούτο άδειας διαμονής. Το άτομο αυτό θεωρήθηκε ύποπτο, προσήχθηκε αυτό εδώ στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας και κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του ατόμου αυτού είχε εκδοθεί από την Αρμενία ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία. Το άτομο αυτό είναι στα κρατητήρια και θα ακολουθεί τώρα η τυπική και νόμιμη διαδικασία για την έκδοσή του στην Αρμενία. Χωρίς εμφανιστήριο ακτινογραφιών καλείται να λειτουργήσει από το βράδυ της Δευτέρας το ακτινολογικό εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, καθώς το μοναδικό μηχάνημα που υπάρχει βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Μάλιστα, παρά τις επανελειμμένες οχλήσεις των εργαζομένων στη διοίκηση για την ανάγκη συντήρησής του, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Από χθες το βράδυ, από το βραδινό ωράριο, υπήρξε ένα πρόβλημα στο εν λόγω μηχάνημα. Είναι το μοναδικό εμφανιστήριο που μπορεί να εμφανίσει ακτινογραφίες και των επιγόντων περιστατικών, αλλά και όλες τις λειτουργίες του ακτινολογικού εργαστηρίου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δυστυχώς το μηχάνημα αυτό μπορεί να μην είναι παλαιό, αλλά από τη στιγμή που είναι ένα και μοναδικό για το φόρτο εργασίας του νοσοκομείου, επανειλημμένα είχαμε επισημάνει στη διοίκηση ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με ένα τέτοιο μηχάνημα και παλαιάς τεχνολογίας. Θα έπρεπε να γίνει η προσθήκη κάποιου νέου μηχανήματος, αλλά και πόσο μάλλον θα έπρεπε να υπάρχει και περιοδική του συντήρηση, η οποία δεν γίνονταν μέχρι σήμερα. Το συζητάμε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και για το σύνολο των μηχανημάτων του ακτινολογικού εργαστηρίου. Έχουμε πει ότι δυστυχώς η διοίκηση του κ. Εμμανουηλίδη είχε αποφασίσει να μην γίνεται η περιοδική συντήρηση των μηχανημάτων, όπως προβλέπεται στα μηχανήματα αυτά, από τη στιγμή που έχει αναλάβει τη διοίκηση. Εν τω μεταξύ, το μηχάνημα που χρησιμοποιείται προς το παρόν δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το μεγάλο όγκο των ασθενών που επισκέπτονται το νοσοκομείο των Σερών, με αποτέλεσμα να καλούνται να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φεδρικό μηχάνημα. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ένα επιτραπέζιο εμφανιστήριο, το οποίο είναι για τις ανάγκες του μαστογράφου, όπου ο μαστογράφος έχει συγκεκριμένες απεικονίσεις με μικρές ακτινογραφίες, όπως τα ξέρουν οι κυρίες οι οποίες έχουν κάνει μαστογραφίες. Δεν ενδείκνεται ουσιαστικά για να χρησιμοποιηθεί ως μηχάνημα ρουτίνας εμφάνισης και δεν μπορεί να βγάλει και ποσότητα δουλειάς, αν θέλετε. Γι' αυτό είναι και επιτακτικής ανάγκης να επιδιορθεί το εμφανιστήριο το οποίο έχει υποστεί βλάβη, να υπάρξει κάτι. Οπότε και το εφεδρικό δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του νοσοκομείου, που είναι τεράστιες από ό,τι μας είπε. Το εφεδρικό, το μόνο που μπορεί να εξυπηρετήσει αυτή τη στιγμή, και αυτό πάλι με μεγάλη δυσκολία, είναι τα πολύ επίγοντα περιστατικά. Τα οποία χρήζουν άμεσης ακτινογράφησης και δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς εξυπηρετούνται τώρα οι ασθενείς, γνωρίζετε? Πώς εξυπηρετούνται? Δυστυχώς φαντάζομαι ότι αυτοί που δεν έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα παραπέμπτονται είτε στα κέντρα υγείας, είτε από εκεί και πέρα δυστυχώς στον ιδιωτικό τομέα. Υπενθυμίζεται πως το συγκεκριμένο εμφανιστήριο είχε δανειστεί η διοίκηση του νοσοκομείου Σερών πριν από 2 χρόνια από το Κέντρο Υγείας Μαυροθάλασσας. Πάντως παραμένει άγνωστο το πότε θα επιδιορθωθεί η βλάβη, με αποτέλεσμα να παρατείνεται η ταλαιπωρία τόσο των ασθενών όσο και των εργαζομένων. Από τη στιγμή που δεν το έχει αξιολογήσει ο μηχανικός ο οποίος θα το ελέγξει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Αλλά όπως σας είπα, είναι ένα μηχάνημα το οποίο ήδη έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Έχει βγάλει όλο το φόρτο εργασίας ενός περιφερειακού νοσοκομείου με μεγάλη κίνηση στο ακτινολογικό. Αυτό το μηχάνημα, μην ξεχνάτε ότι το έχει πάρει η διοίκηση του νοσοκομείου από τη Μαυροθάλασσα. Είναι το περιβόητο μηχάνημα της Μαυροθάλασσας που έχει έρθει στο νοσοκομείο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες, διότι έχει καταστραφεί το προηγούμενο που είχαμε και πάλι ήταν το ένα και μοναδικό. Οπότε ήταν πολύ λογικό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και αυτό το μηχάνημα να υποστεί βλάβη, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι ανεπανόρθωτη η βλάβη του.
Το καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερών παρουσίασαν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Παντελής Χράπας και ο εκπρόσωπος της Αναδόχου Εταιρείας. Το συγκεκριμένο έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκληση του ΕΣΠΑ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Αντικείμενο του έργου αποτελεί η εγκατάσταση συστήματος που στοχεύει στη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών του Δήμου. Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το καινοτόμο σύστημα βελτιστοποίησης δρομολογίων και εξοικονόμησης πόρων. Ένα σύστημα που το έχουμε εξασφαλίσει από την αρχή της θητείας μας, ξεκίνησε στο τέλος του 2010, από την προηγούμενη θητεία έγινε το αίτημα και το διεκδικήσαμε με τη δική μας δημοτική αρχή και το εφαρμόζουμε σήμερα αξίας 147.000 ευρώ χρηματοδοτούμενο από το Πράσινο Ταμείο. Το σύστημα αποτελείται από ένα σύστημα τηλεματικής που στην ομπρέλα της τηλεματικής από κάτω περιλαμβάνει σύστημα ταυτοποίησης και ζύγισης των κάδων με σύστημα RFID και tags. Περιλαμβάνει ένα αισθητήρα ροής καυσίμου που μπορεί να βοηθήσει το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα και περιλαμβάνει ένα λογισμικό δρομολόγησης. Και όλα αυτά κάτω από την ομπρέλα της τηλεματικής του Fleet Management Hermes. Τα ωφέλη που προκύπτουν από την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος είναι πολλαπλά. Ευελπιστούμε να έχουμε οικονομία στα καύσιμα και με συνέπεια να έχουμε και καθαρότερο περιβάλλον. Ο συνδυασμός όλων αυτών μπορεί και δίνει στοιχεία στο Δήμο, τα οποία θα κάνουν μέσω της δρομολόγησης π.χ. και της αναδρομολόγησης, θα γίνονται καλύτερα τα δρομολόγια του τέστιν, θα είναι πιο σύντομα, πιο αναλόγως από το τμήμα του κ. Σουλιώτη, θα χαράξουν μια στρατηγική το πόσο πιο γρήγορα μπορεί να γίνει η αποκομιδή και με πιο οικονομικό τρόπο. Από το σύστημα ελέγχου καυσίμων μπορεί ο Δήμος, το αρμόδιο τμήμα, να ελέγχει κατά πόσο γίνεται σωστή τήρηση των τεποζίτων με τα καύσιμα στα απορριμματοφόρα και γίνεται μέσω του συστήματος τηλεματικής γίνεται μια παρακολούθηση όλων των διαδρομών και μέσω της ταυτοποίησης κάδου και της ζύγισης των κάδων μπορεί κάποιος στρατηγικά να ξέρει σε ποια σημεία χρειάζονται περισσότεροι κάδοι, σε ποια σημεία χρειάζονται λιγότεροι. Μπορεί να γίνεται ο έλεγχος όταν πάνε και παραδίδουν στα αντίστοιχα χιτά αν αντιστοιχεί σωστά στα κελά που έχουν μαζέψει ως απορρίμματα. Στις αίρες και συγκεκριμένα στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια φιλοξενείται η έκθεση του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης «Κοιμήλια Απελευθέρωσης Μακεδονίας, Βαλκανική Πόλεμη 1912-1913». Τα εγγένεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας παρουσία του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρου Καράογλου. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική έκθεση, την οποία καλώ όλους τους αιρέους και τους παλαιούς αλλά και τους νεότερους, τους μαθητές, τους φοιτητές να την επισκεφθούν, γιατί οι μεν παλαιότεροι θα ξαναθυμηθούν, οι νεότεροι θα μάθουν την ιστορία και μάλιστα θα τη μάθουν μέσα από βιωματική μάθηση, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από την έκθεση αυτή θα γνωρίσουν πώς οι ένδοξοι πρόγονοί μας κατορθώσαν μέσα σε ένα διάστημα 10 μηνών να απελευθερώσουν όλη τη Μακεδονία και όχι μόνο τη Μακεδονία, αλλά και την Ήπειρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς επίσης και να ενσωματώσουν την Κρήτη στον εθνικό κορμό. Είναι μια περίοδος ένδοξων αγώνων, είναι μια περίοδος μιας σημαντικότατης προσπάθειας που έγινε από το έθνος, το οποίο μετά από δύο μεγάλες καταστροφές, μετά την πτώχευση το 1893 και τον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, χάρη στην ενότητά του, χάρη στο σχεδιασμό του, έβαλε στόχους και πέτυχε αυτό που θεωρούνταν ακατόρθωτο. Οι επισκέπτες θα μπορέσουν να δουν από κοντά δημοσίευτο υλικό από κείμενα, φωτογραφίες, κοιμήλια του ελληνικού στρατού και των άλλων στρατιωτικών δυνάμεων που πήραν μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους. Μεταξύ άλλων, εκτίθενται στρατιωτικές στολές της εποχής μαζί με τα εξαρτήματά τους, ξύφοι, ξυφολόγχες, παράσημα, αναμνηστικά διπλώματα και λοιπά ενθυμήματα των Βαλκανικών πολέμων. Προχθές γιορτάσαμε. Είχαμε την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης μας. Μια απελευθέρωση που έγινε και ήταν ίσως για μας το σημαντικότερο γεγονός της περίοδου εκείνης, έγινε στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Οι δύο μας στη Βαλκανική πόλεμη, σε μια χρονική περίοδο μικρότερη από ένα έτος,
έδωσε τη δυνατότητα στην Ελλάδα, την καθημερινή Ελλάδα μέχρι το 10, να σηκώσει το ανάστημά της, να διπλασιάσει την έκτασή της και τον πληθυσμό της. Τώρα που η πατρίδα κινδυνεύει ξανά, η ιστορική μνήμη πρέπει να αποτελέσει μάθημα για τις νεότερες γενιές. Η πόλη των Σερών εορτάζει 100 χρόνια ελεύθερου βίου και η έκθεση κειμενίων δίνει απλώς μία αμυδρή εικόνα εκείνης της ταραγμένης και ένδοξης εποχής από την οποία πρέπει να διδαχθούμε. Η ομόνοια και η δύναμη ψυχής υπερνικά προκλήσεις και δυσκολίες αποτελεί το αντίδοτο στο δυτητήριο που έχει διαφωτίσει την εποχή μας. Τα εκθέματα έχουν επιλεγεί και συγκεντρωθεί από το Διευθυντή του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Βασίλη Νικόλτσιο. Είναι ένα πανόραμα των μαχών που οδήγησαν στην απελευθέρωση της Μακεδονίας, της Ηπείρου, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και βοήθησαν στην ενσωμάτωση της Κρήτης. Ειδικά για εμάς τους Μακεδόνες, η Βαλκανική Πόλεμη είναι το δικό μας 21, είναι η Βαλκανική Πόλεμη οι οποίοι μας βοήθησαν να ελευθερωθούμε μετά από 500 σχεδόν χρόνια σκλαβιάς. Γι' αυτό και πρέπει να τους γνωρίζουμε, πρέπει να τους επισκεπτόμεθα, όχι επαιτειακά μόνο, αλλά τακτικά για να γνωρίζουμε την αφετηρία μας. Η έκθεση θα παραμείνει στις Σέρες έως τις 10 Ιουλίου και θα λειτουργεί καθημερινά τις ώρες που παραμένει ανοιχτό το Δημοτικό Θέατρο. Μία μοναδική συναυλία αφιέρωμα στους Δημήτρη Μητροπάνο, Νίκο Παπάζογλου και Μανώλη Ρασούλη είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν στο θεατράκι του Νέου Σουλίου. Τραγούδια των αξέχαστων καλλιτεχνών ερμήνευσε ο Σεραίος Βασίλης Προδρόμου. Σήμερα έχουμε αφιέρωμα σε τρεις σπουδαίους δημιουργούς που αφιέρωσαν την ψυχή τους με τα τραγούδια τους, τον Μητροπάνο, Παπάζογλου και Ρασούλη. Έδωσαν την ψυχή τους και τη ζωή τους με το τραγούδι και εμείς πρέπει να τους τιμήσουμε μέσω το σχήμα του Προδρόμου. Είναι μια οργάνωση του Συλλόγου Γυναικών. Είναι στη μνήμη του Μητροπάνου Ρασούλη και Παπάζογλου και αποφάσισε ο Σύλλογος να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη συναυλία και μας δίνει τη δυνατότητα να διασκεδάσουμε όλοι και να θυμηθούμε πολλά και όμορφα τραγούδια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος έκανε το θεατρικό την προηγούμενη Τετάρτη. Γενικά οι σύλλογοι μας και οι τρεις και η ποδοσφαιρική ομάδα και ο Σύλλογος Γυναικών και ο Πολιτιστικός Σύλλογος κάνουν πολλές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και όχι μόνο. Τη στηρίζει φαντάζομαι και ο Δήμος. Φυσικά από ό,τι βλέπετε και ο Δήμος αλλά και ο κόσμος είναι συνέχεια εδώ. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Της Αγίας Μαρίνας θα γίνει το παραδοσιακό φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Νέου Σουλίου και μετά στη συνέχεια της Παναγίας θα γίνει από το δικό μας το Σύλλογο Γυναικών μια παραδοσιακή βραδιά με καλλιτέχνες του χωριού μας. Εδώ που μάθαμε τα χρόνια μας να φταίνε. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!